ετοιμαζόμαστε. Εδώ, συνεργασία. Ο καθένας μόνος του δεν κάνει δουλειά. Ποιος άλλος μας λείπει? Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Ιατρικός Σύλλογος. Γιατί είναι καθήλυνα αρμόδιος σύλλογος που έχει σχέση με τη δωρεά ζωής. Οπότε βρεθήκαμε, συνδιοργανώσαμε αυτή τη δράση. Νομίζω ότι είναι από τις κορυφαίες δράσεις που γίνονται στην περιοχή μας, γιατί η δωρεά ζωής αφορά όλους μας και εμείς που αυτή τη στιγμή είμαστε υγιείς, αλλά και αυτούς που, ιδιαίτερα αυτούς που είναι τώρα στα νοσοκομεία. Και πιστέψτε με, δεν είναι για να φέρουμε έτσι ευαισθησία στον κόσμο λόγω συμπόνιας. Ναι. Τα νοσοκομεία, τα κεντρικά νοσοκομεία της περιοχής, ναι, ειδικά Θεσσαλονίκη, έτσι, Παπα-Νικολάου, Θεαγένειο, έχουν γεμίσει από καρκινοπαθείς και λευκαιμικούς. Επομένως, ας ενημερωθούμε, ας δώσουμε ελπίδα στον συνάνθρωπό μας και μακάρι να μην χρειαστεί κανένας μας να δωρήσει όργανα. Αλλά αν συμβεί, γιατί να μας πάνε τα σκουλίκια, γιατί να μας κάψουν, αν κάποτε θα μας καίνε, αφού σήμερα μπορούμε να δώσουμε ελπίδα ζωή σε έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα με την καρδιά του ή με τους νεφρούς ή με το σηκώτη. Ή με τα μάτια. Ή με τα μάτια, με όλα τα όργανα του τέλος πάντων, γιατί μέχρι 30 ανθρώπους μπορούν να σωθούν από ένα δωρητή οργάνων. 8 κυρίως που σώζουν τις ζωές τους και 22-23 άλλοι που μπορούν να έχουν ποιότητα ζωής παίρνοντας κάποιο είδος, κάποιο υλικό, ακόμα και δέρμα από ένα δωρητή. Κάλεσμα λοιπόν το Σαββάτο να είναι όλοι εκεί. Θα έχουμε επιστήμονες από το Ενετικό Οργανικό Μεταμοσχεύσεων, από το Κέντρο Οδοτών Μυαλού των Οστών που θα μιλήσουν για αυτά. Η αιματολόγος μας εδώ, η Κάσταρη, η Βάσο, ένας κορίτσαρος, εθελότρια χρόνια για αυτή και συνεργάτης. Ελπίζω να μας ακούσουν, να πιστέψουν σε αυτό που λέμε, να κατανοήσουν, γιατί το βασικό είναι να κατανοήσουμε. Ο άνθρωπος που γνωρίζει είναι αυτός που μπορεί να έχει και έχει δικαίωμα να αποφασίζει. Με άγνοια και με κουβέντες του καφενείου και της καφετέριας δεν μπορεί να έχουμε αποτελεσματικότητα σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας.